Ορίστε και με σήμα εκπομπή σήμερα και χαλάκι. Θα έχουμε και απ' όλα. Μόνο να μην ρίχνουμε τα σκουπίδια κάτω από το χαλί, γιατί δεν μαζεύονται έτσι. Καλή σα μέρα, είμαι ο νικολα αγγελιδης Αγγελίδη, 5η 28 του Γενάρη 2021 και είναι η εκπομπή. Ωρα Ελλάδα, εδώ στη φωνή τη Ελλάδα. Θα ταξιδέψουμε και σήμερα, όμορφα και ωραία και ρομαντικά. Θα φτάσουμε μέχρι τι Ηνωμένε Πολιτείε, όπου θα ξυπνήσουμε πάρα 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 πολύ νωρί, σχεδόν χαράματα, τον πρόεδρο τη ελληνική κοινότητα του Σικάγο για να μα μιλήσει για ορισμένε ενέργειε και δραστηριότητε που γίνονται εκεί πέρα και που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικέ με στόχο και σκοπό την σύζευξη, την ενοποίηση και την δυναμική κινητοποίηση των Ελλήνων ομογενών. Τη ευρύτερη περιοχή του Σικάγο και όχι μόνο. Λοιπόν, και μετά θα ταξιδέψουμε στην Ολλανδία που θα συναντήσουμε μια Ελληνίδα δασκάλα του Φλαμέγκο, μια Ελληνίδα η οποία διδάσκει αυτό τον πασίγνωστο ισπανικό χορό με ελληνικό ταπεραμέντο στου Ολλανδού και όχι μόνο, διότι έχει δημιουργήσει μια εταιρεία παραγωγή και η δουλειά τη που είναι πραγματικό κόσμημα ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί σήμερα και θα ταξιδέψουμε έχοντας κατά νου και το τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, στον πρόλογο που κάνουμε κάθε μέρα, Διαβάσω τώρα εδώ και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλη μα η έννοια το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι τι γίνεται με όλη αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό, την πανδημία που έρχεται και φεύγει, ε, οι κρίσει που έχουν να κάνουν σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο και συνεπάγονται όλη τη λειτουργικότητα ή τη μη λειτουργικότητα του πολιτικού συστήματο που λέγεται καπιταλισμό. Από την άλλη, βέβαια, ε, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε μια φαρμακοβιομηχανία στο Βέλγιο και την Κομισιόν. Έτσι λοιπόν για το θέμα του εμβολίου όλα αυτά έγινε έφοδος κανονική σήμερα στις εγκαταστάσει της Άστρα Ζένεκα διαβάζω αφού η κόντρα αυτή ανάμεσα στην Κομισιόν και την Άστρα Ζένεκα καλά κρατεί η γαλλική ή μάλλον η βελγική εφημερίδα The Standard έγραψε ότι υπήρχε μια διαμαρτυρία στο γραφείο του Υπουργού Υγείας του Φρανκ Βαντερμπρούκε τι που τα λέω, με λίγα λόγια ε, καταλαβαίνετε ότι έχει ξεσπάσει και κόντρα σε επίπεδο οικονομικό για το οποίο θα διαχειριστεί καλύτερα είναι πακτολός εκατομμύριων αυτός ο οποίος συνεπάγεται ε, τον εμβολιασμό όλων των πολιτών.